Μπορούμε να μιλήσουμε για μια έξαρση ή είναι αυτό το οποίο είπε στο λόγο του και ο πρόεδρος, ότι ξέρετε απλά τώρα γίνονται περισσότερα γνωστά επειδή διαχέεται η πληροφορία? Κοιτάξτε, συγκεκριμένη απάντηση δεν υπάρχει να πει κανείς αν για κάποιο λόγο μπορεί να φαίνονται περισσότερα περιστατικά ή όχι. Είδατε ότι τόνισε και ο κύριος Γιαννόπουλος ότι και από τη δικιά μας την εικόνα, μέσα από τη γραμμή 1056 που δεχόμαστε έτσι κλήσεις και από παιδιά και από τον οποιοδήποτε ευαισθητοποιημένο πολίτη θέλει να μοιραστεί πράγματα, ειδικά για τη σεξουαλική κακοποίηση, οι κλήσεις είναι ελάχιστες. Δηλαδή, στον τελευταίο χρόνο, 4 μόνο άτομα τα οποία κάλεσαν για να μοιραστούν το περιστατικό της βίας που ένιωσαν σε σεξουαλικό επίπεδο είναι πολύ μικρό. Νομίζω ότι τώρα περισσότερο είναι απλά, συμφωνώ και σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, αυτό έχουμε δει, ότι κυρίως ότι επειδή η πληροφορία διαχέεται, βγαίνει λιγάκι περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης, μοιράζεται, είναι αυτό ότι αναπαράγεται και το βλέπουμε ότι είναι περισσότερο. Περιστατικά υπήρχαν και δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετά. Και αυτό που λέμε και φαίνεται κάθε φορά από τις συναντήσεις είναι ότι κυρίως όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση έχουμε εικόνα μόνο της κορφής του παγόβουνου. Το από εκεί και κάτω δεν το ξέρουμε. Ακούσατε να λέει και ο κύριος Κώστας ότι υπήρξαν περιστατικά παιδιών που αποφάσισαν να καταγγείλουν, αλλά επειδή υπήρξε μια ολιγορία και μια πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον, πήραν πίσω τις καταγγελίες. Και ένας φόβος ουσιαστικά και μέσα από το δικό τους το οικείο περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά κακοποιήθηκαν. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ούτε θέλω να το δεχτώ ως άνθρωπος. Μιλάω ως άνθρωπος αυτή την ώρα. Μιλάω ως Αγγέλα, μιλάω ως γυναίκα και στην ηλικία μου και λέω, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι θα γνωρίζω κάτι τέτοιο και θα αφήνω μια παιδική ψυχή πραγματικά να νιώθει αυτό που νιώθει. Σε αυτό έχετε απόλυτη δίκιο και αυτός είναι και ο στόχος. Οποιαδήποτε αναφορά, αυτό λέμε πάντα, οτιδήποτε και όταν κάνουμε ενημερώσεις μέσα στη σχολική κοινότητα και για τα παιδιά και για τους γονείς, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δουλεύουμε και αυτό στην πρόληψη, να ξέρουν τα παιδιά ποια είναι τα δικαιώματά τους, πώς να προστατεύσουν το σώμα τους, τι να δέχονται, τι όχι. Οτιδήποτε τα κάνει να νιώθουν άσχημα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να επιτρέπεται, ακόμη και αν προέρχεται από αγαπημένα πρόσωπα. Και αντίστοιχα λέμε στους γονείς, ενημερώστε τα παιδιά σας για το τι. Πώς πρέπει να προσέχουν και οτιδήποτε και αν μοιραστεί μαζί σας μπορεί να σας φανεί ότι είναι χαζό, μικρό, τι μου λέει τώρα το παιδί μου, δώστε του προσοχή, λάβετε υπόψη και προσπαθείτε να δείτε τι κρύβεται από πίσω. Γιατί όπως το είπατε και εσείς, όταν αιμορραγεί μια παιδική ψυχή είναι κρίμα να την αφήσεις να συνεχίσει έτσι. Δεν μας νοιάζει αυτό που έλεγαν παλιά η κατακραυγή του κόσμου, ούτε θα μπούμε στη διαδικασία, έκανε ένα παιδί κάτι, αυτό το ανούκ Νίκου το που ακούμε πολλές φορές, μήπως θέλει το παιδί και προκάλεσε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα ούτε να σε χτυπάει ούτε να σε βρίζει, πόσο μάλλον να σε αγγίζει με τρόπο που δεν είναι σωστός και μπορεί να σε κάνει να νιώσει ακόμη πιο άσχημα. Να σας πω και κάτι άλλο, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε, έχω ακούσει και πάρα πολλά παιδιά. Το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω αν ευθύνεται το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε περισσότερα νεύρα, να είμαστε περισσότερο κουρασμένοι, να είναι η κρίση οικονομική, καλά αυτό και αν είναι το άλοθη των ημερών, για να μπορείς να χτυπάς και το παιδί σου και όλους τους υπόλοιπους και να βρίζεις και να κάνεις και να διεχνείς. Αυτό είναι τραγωδία. Μιλάμε για πραγματικά κατάπτωση ηθική, αξιακή, τα πάντα όλα. Έχω ακούσει ωστόσο πολλά παιδιά και στις κουβέντες μεταξύ τους, γιατί παρατηρώ πολύ πολύ προσεκτικά πάρα πολλά πράγματα, να λένε μη μου το κάνεις αυτό εμένα μάνα ή πατέρα, γιατί θα πάω στο χαμόγελο του παιδιού. Έχω ακούσει παρέες παιδιών στα πρώτα στάδια της εφηβείας να μιλάνε για το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Και αν το έχετε ακούσει, χαιρόμαστε που το ακούμε έτσι, γιατί προσπαθούμε αλήθεια να είμαστε όσο πιο κοντά στα παιδιά γίνεται. Η γραμμή είναι το μεγαλύτερο εργαλείο που προσπαθούμε να πούμε για όλους. Γιατί είναι η φωνή που μπορεί να αποκτήσουν τα παιδιά ή οποιοδήποτε δεν έχει τη διάθεση, φοβάται το οτιδήποτε να καταγγείλει, να αναφέρει κάτι δύσκολο. Και τα παιδιά η αλήθεια την κρατούν σαν πληροφορία. Έχουμε πάρα πολλές κλήσεις από παιδιά. Μπορούν να συζητήσουν κάτι από το απλό που τα κάνει εκείνα να νιώθουν άσχημα, μέχρι να μοιραστούν τον πόνο τους και το φόβο τους. Σας καλούν παιδιά? Πολλά και καθημερινά. Ναι. Πολλά. Ειδικά αυτό ήθελα να σας πω. Επειδή έχουμε και άμεση επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα, έχουμε μνημόνιες συνεργασίες με το Υπουργείο Παιδείας και μας επιτρέπεται να μπαίνουμε μέσα σχολεία. Δεν το έχουν άλλοι σύλλογοι. Αυτό είναι δύσκολο να μπεις μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Για να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά που μιλάμε σήμερα, για τον εκφοβισμό που σήμερα είναι η μέρα, για το πώς προστατεύω το σώμα μου, για το πώς πρέπει να προστατευτώ από το διαδίκτυο, αν χαθώ τι πρέπει να γίνει. Και αντίστοιχα υπάρχει ήδη ενημέρωση και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς για να υπάρχει
δουλεύουμε στο τρίπτυχο της πρόληψης. Αν έχουν όλη την ίδια πληροφορία, μπορούμε να προλάβουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Τα παιδιά ενημερώνονται, ξέρουν. Η εκπαιδευτική κοινότητα μας έχει αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και μετά από τέτοιες επισκέψεις, ακόμη περισσότερο βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές κλήσεις στη γραμμή. Έχει τύχει πολλές φορές μετά από επίσκεψη συναδέλφου σε κάποιο σχολείο να καλέσουν παιδιά να μοιραστούν τη δυσκολία τους που αντιμετωπίζουν στο σπίτι με τους γονείς τους και να κινηθούν οι διαδικασίες, όπως είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος πριν. Παιδιά που δεν είχαν πού αλλού να αποταθούν, αλλά ζήτησαν βοήθεια από εμάς. Μάλιστα. Να σας πω κάτι, είναι τόσο σοβαρά αυτά τα οποία λέτε. Δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, κυρία Μαρκουλάκη. Με μεγάλη μας χαρά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Και ας μείνουμε με αυτό, όπως είπε ο κύριος Κώστας. Όποιος έχει εικόνα, μην μένει τίποτα μυστικό. Άλλα είναι τα αθώα μυστικά. Τα αθώα τα δύσκολα που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα δεν θα πρέπει να μένουν κοκκουλωμένα. Θα πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα, να παίρνουν το δρόμο τους για να γιατρεύονται και οι πληγές που δημιουργούνται από αυτά.